από καρδιάς, κυρία Μαρατίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η παρουσία σας στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς θα μείνει αξέχαστη. Εγώ δεν ξέρω για τον κύριο Μαρατίδη, αισθάνομαι ότι ήταν ένας άνθρωπος με τον οποίο μπορούσαμε να έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία και έβαζε πάντα μπροστά το καθήκον. Γι' αυτό άλλωστε και τα τελευταία χρόνια, το τελευταίο διάστημα, νομίζω ότι ήταν καθοριστικός ο ρόλος του για τις πολύ μεγάλες επιτυχίες που είχε η αστυνομική διεύθυνση Καστοριάς. Θέλω να συγχαρώ τον καθένα προσωπικά για τις επιτυχίες αυτές που και το αίσθημα ασφάλειας τόνωσαν στην περιοχή μας, αλλά και μας έκαναν περήφανος. Είμαι σίγουρη ότι ο νέος αστυνομικός διευθυντής, ο κύριος Νέστορας, με το ίδιο μεράκι για προσφορά θα συνεχίσει το έργο του προκατόχου του. Εγώ εύχομαι από καρδιάς τα καλύτερα και να πάμε ακόμα πιο καλά. Να καλωσορίσουμε και στη Δυτική Μακεδονία τον νέο Γενικό Διευθυντή. Είναι μεγάλη τιμή για μας η παρουσία σας σήμερα εδώ. Πιστεύω ότι η παρουσία σας πράγματι θα αφήσει ένα πολύ θετικό στίγμα στην περιοχή μας και ευελπιστούμε στην καλή συνεργασία. Θέλω να ευχηθώ σε όλους καλή χρονιά, υγεία, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία και να συνεχίσετε με την ίδια διάθεση προσφοράς το πολύ σημαντικό έργο σας. Η πολιτεία από την πλευρά της και όσο εγώ την εκπροσωπώ θα είναι στο πλευρό σας. Έχουμε θέματα για τα οποία δεν θέλω να αναφερθώ τώρα. Απλά θέλω να πω ότι υπάρχει η πολιτική βούληση όλες οι εκκρεμότητες να επιληθούν. Σε μια γιάφκα κόβει τη βήτα της ελληνικής αστυνομίας. Η βουλευτής δήλωσε σαφώς, εμέσως σαφώς, ότι όλα τα εμπόδια γρήγορα θα ξεπεραστούν και θα κατασκευαστεί το νέο πλήρω της ελληνικής αστυνομίας. Της ηγεσίας του Υπουργείου και της κυβέρνησης θα χτιστεί. Όλα τα εμπόδια και το άφησα να εννοηθεί και στην ομιλία μου. Οι εκκρεμότητες που υπάρχουν θα τελειώσουν. Να γίνει ξεκάθαρο ότι η προσπάθεια αυτή έχει ξεκινήσει από το 2006. Το 2006. Το γεφύρι της Άννας. Το 2018 πρέπει να γίνει. Αυτά τα κόλπα, με συγχωρείτε για την φράση, τα κόλπα, όχι το οικόπεδο, το κεφλό και τα λοιπά, που δημιουργούνται και δημιουργούνται δυστυχώς και από τοπικούς παράγοντες, πρέπει να πάρουν αν θέλουμε την αποτελεσματικότητα και όχι τα παλιά λόγια. Λοιπόν, για να έχουμε πλήρη ενημέρωση, την Πέμπτη υπογράφτηκε από τον Γενικό Γραμματέα Προστασίας του Πολίτη όλα εκείνα τα έγγραφα που ήταν απαραίτητα να πάνε προς το Υπουργείο Οικονομικών για το δάνειο, για τις άδειες κλπ. Και είναι σε υπογραφή αυτή την εβδομάδα, από ό,τι μου έχουν πει, από το Υπουργείο Οικονομικών, ώστε να πάμε στις κτηριακές υπόδομες. Να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου σε όλους τους συναδέλφους και σε όλους τους παρευρισκόμενους να έχουν υγεία, η νέα χρονιά να φέρει και νέες επιτυχίες, να ευοδοθούν όσα ο καθένας επιθυμεί και να μπορέσουμε και εμείς λοιπόν, να βρούμε την στέγη μας στον χρόνο που έρχεται λοιπόν, και να γίνουν τα πράγματα καλύτερα για όλη την Καστοριά. Είτε για την αστυνομία, είτε και για τον κόσμο, για τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν μαζί μας και τους οποίους υπηρετούμε από τον θεσμό της αστυνομίας. Ευχαριστώ.